Κοτς, κοτς. Εγώ, κύριοι παίχτες. Κοτς, γυρίστε λίγο στο ταμπλό. Δέστε λίγο. Πέστε μας λίγο το σκορ. 64-59. Λοιπόν, και πήρατε μια μεγάλη νίκη νομίζω, έτσι. Πήρατε, ισοβαθμίζετε την Ελευθερία πλέον. Μένουν άλλοι δύο αγώνες για το τέλος του πρωταθλήματος. Κυνηγάτε να αποφύγετε τα play-off. Πέστε μας κάτι. Κυνηγάμε εδώ και αρκετό διάστημα την αποφυγή, το play-out. Τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή προσπάθεια. Έχουμε κάνει καταπληκτικό δεύτερο γύρο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Παλεύουμε. Δεν εξαρτάται μόνο από εμάς η απευθείας σωτηρία. Θέλουμε και συνδυασμό κάποιων αποτελεσμάτων. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλος. Το καλό είναι ότι έχουμε τουλάχιστον καταφέρει να έχουμε το απόλυτο πλεονέκτημα στα play-out. Coach, σήμερα για το παιχνίδι. Είπαμε κάποια στιγμή την ώρα που κάναμε τη μετάδοση, όχι ζωντανή, θα τη δείτε το βράδυ, ότι η δικιά σας εμπειρία παίζει ρόλο. Δείξατε την κατάλληλη στιγμή, εκεί που η Ελευθερία πέρασε μπροστά, βρήκατε τον τρόπο από ό,τι είδαμε εμείς να περάσετε δύο ψηλούς, τον Πετρίδη, τον Πεσίδη και τον Τζακαράκη, έδωσε άλλη αίσθηση στην άμυνά σας, ανταπεξήλθατε. Τα παιδιά είναι προετοιμασμένα κατάλληλα να ανταπεξέλθουν, θεωρώ, σε οποιοδήποτε δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό κάνανε και σήμερα. Η Ελευθερία είναι μια καλά δουλεμένη ομάδα, αλλά θεωρούμε ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι σήμερα και έστω και δύσκολα κερδίσαμε. Πώς ήταν σκληρό το παιχνίδι σήμερα? Ήταν αρκετά σκληρό, γιατί το μαρτυρά και το σκορ χαμηλό, γιατί εμείς συνήθως βάζουμε 80 πόντους εντός έδρας. Εντάξει, μας παίξανε και καλή άμυνα, οι διαιτητές αφήσανε και λίγο το σκληρό παιχνίδι της Ελευθερίας. Τέλος καλό, αλλά καλά. Πέστε μας λοιπόν για τη συνέχεια κάτι. Γιατί έχετε δύο παιχνίδια. Δύο παιχνίδια μένουν. Έχουμε τους τράχονες εδώ στην Ελλάδα. Εδώ πάλι, έτσι είναι. Να κερδίσουμε την ζωή και θανάτου το παιχνίδι. Και ένα στο τέλος με το πρωτοπόρο παλιό Φαλήρο. Ναι, εκεί είναι εντάξει, με τον πρωταθλητή. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας θα παλέψουμε και το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, κόουτς, ευχόμαστε τα καλύτερα. Είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας έχουμε τον Χρήστο τον Περσίδη. Μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι με την Ελευθερία, πήρατε μια μεγάλη νίκη, έτσι Χρήστο? Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, την οποία θέλαμε εδώ και πολύ καιρό με την Ελευθερία. Δουλέψαμε πολύ σκληρά την εβδομάδα. Το αποτέλεσμα μετράει νίκη. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τη διαφορά δυστυχώς. Κοιτάμε τα επόμενα δύο παιχνίδια, θέλουμε να κάνουμε δύο νίκες. Ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε τα play-out. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Εσείς ευχαριστημένος με τον εαυτό σου, παρότι πήρες 5 φάουλ σήμερα, έτσι? Σήμερα όχι, δεν μπόρεσα να βοηθήσω όσο θα ήθελα την ομάδα. Θέλω να πω μια συγγνώμη στους συμπαίκτες μου και για τις αντιδράσεις μου. Όταν πήρα κάποια φάουλ, μου χάλασε το μυαλό και δεν μπόρεσα να βοηθήσω όσο θέλω και όσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Αλλά σημασία έχει ότι κερδίσαμε και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Εντάξει, αυτό είναι λογικό έτσι που λες και προς τιμή σου. Παρ' όλα αυτά όμως έχεις το γνώτη σε αυτό, συνεχίζεις και παρ' όλα αυτά είδαμε και τον αδερφό σου στην κερκίδα. Έτσι, ναι, ήθελε ναι. Να σου συμπαρασταθεί. Μίλαγε για σένα για τα καλύτερα λόγια έτσι, ναι, γιατί ναι. Το πήραμε δηλώσεις στον παιχνίδι Ιωνικού Νίκαιας διάγωνα αντιολυμπέων. Ναι, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Έρχεται σε όλα τα παιχνίδια. Πηγαίνω και εγώ σε όλα τα παιχνίδια. Πηγαίνω στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, γιατί έχουμε προπόνηση τα Σάββατα. Αλλά εντάξει, τον ακολουθώ εδώ και 3-4 χρόνια που κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και με ακολουθεί και αυτό. Και είστε δύο παιδιά που ξεκινήσατε από τη Χαλκίδα, έτσι. Ναι, ναι, από τη Χαλκίδα. Τη Χαλκίδα. Γίνεται καλή δουλειά εκεί στις ακαδημίες. Τους ευχαριστούμε και κοιτάμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλαστός με επίθεση, με το Τζαγκαράκι, ο Τρακοκύλης, Περσίδης, το Καρκαβούλα κοντά και το Γιαμπάνι. Παυλιάς τώρα, τον πιέζει ο Χριστοφίδης, Παυλιάς κοντά στο καλάθι. Είναι στο Αρκαδούλα, σου τρία πόντων. Πάω τον Άδη. Πάω τον Περσίδη, το πέμπτο. Και τρεις βολές για την Αρκαδούλα. Μειώνει η Ελευθερία. Παίρνει η Ελευθερία. Θέλει να παίξει καλύτερα. Πιέζει. Και πάει για την ανατροπή. Αν πετύχει στις τρεις πόντους της Αρκαδούλας. Άστοχο στην πρώτη.
Άστο και στη δεύτερη. Καδούλα είναι κάτι που δεν συνηθίζει, δεν λες. Μέσα η τρίτη. 56-51. Μένει και ο Δέλιος τώρα. Στέζει τα Καδούλα. Ίκαρος. Στην Πατρακοκύρη, μπάλα. Σταθόπλος, Σταφίδης. Σταθόπλος, Πατρακοκύρη και πάλι. Σταφίδης. 4 τρόλου θα μείνανε. Πέρασε μέσα ο Σταφίδης, ωραία μπροστά. Ωραίος ζημιασμός. Ένα κρίσιμο καλάθι με τη λήξη του χρόνου. Και εκμεταλλεύτηκε ο Ίκαρος. Μπορεί να είναι και πολύτιμη αυτή η επίθεσή του. 58-51. Ο σουτ του Σαγρή μέσα. Ο Σαγρής έτυχε ένα τρίποντο. 58-54. Και αυτός η κατάλληλη στιγμή. Στο Βίδης με το Γιαμπάνι. Δευτερόλεπτα, φάουλ του Δέλιου. 4 φάουλ ελευθερία. 5 ο Ίκαρος. Έχει πολλές και οι δύο ομάδες σε επόμενο φάουλ. Ένα και 27 έμεινε ακόμα. Μέσα! Ωραίο τρίποντο από τον Ίκαρο. Γιαμπάνης, θέλει να περάσει μέσα. Πήρινα, ο κύριε Κυλιά, φάουλ έδωσε. Δύο βολές για τον Γιαμπάνη νομίζω. Να δούμε αν ο Γιαμπάνης είναι εύστοχος. Το ελπίζουμε. Άστοχος. Δύο βολές έκανε ο Αρκαδούλας, μία ο Γιαμπάνης, τώρα στο τέλος. Μέσα. Η δεύτερη βολή, 61-55. Ένα λεπτό έχει μείνει ακόμα. Περίπου. Η μπάλα. Ο Μαθρακοκύλης. Δεν βιάζει πλέον ο Ίκαρος. Χριστοφίδης. Πέρασε. Αυτό απομένουν, η μπάλα για την ελευθερία. Πέντε δευτερόλεπτα, λάθος. Σωστός ο κύριος Κουλάφας. Άργησε η ελευθερία. Λάθος. Δύο λάθη συνεχόμενα. Σαγρής το σούτ τριών πόντων. Ζαμπάνης το πήρε το ριμπάουντ.
7 λάθη. 61-57. 24 δεύτερα ακόμα. Να, που το ένα λάθος γιατί έχει και το άλλο και πέτυχε καλά την ελευθερία. Θα δώσει την μπάλα στον Ίκαρο για να συνεχιστεί ο αγώνας. 24 και 2 απομείνανε. 61-40-57. Στοφίδης. Λαμπρόπουλος. Τρεις βολές. Πάνω σε ζώτη φάουλ. Μέσα, πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. 63-57. Μέσα και η τρίτη. 64-57. Ο Ίκαρος φαίνεται ότι θα πάρει το παιχνίδι. Είναι αυτός που έδειξε, όπως λέγαμε, καλύτερο χαρακτήρα. Είναι αυτός που πίεσε περισσότερο στο τέλος. Είναι αυτός που έδειξε πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όπως είπαμε, ο κύριος Παύλου ξέρει να παίρνει ένα παιχνίδι. Η εμπειρία του είναι μεγάλη. Έδωσε, μετέδωσε αυτά που χρειαζόταν στους παίκτες του. Είχαν την ενέργεια που έπρεπε. Και έτσι λοιπόν, 11 λεπτά πριν το τέλος, προηγείται η ομάδα του 64-57 και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσει. Έτσι λοιπόν, θα πιάσει την ελευθερία στην βαθμολογία. Θα έχουν και δύο ομάδες από 14 ήττες. Από εκεί και μετά θα δούμε, μένουν και άλλες δύο αγωνιστικές νομίζω. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ίκαρος στην επόμενη παίζει εδώ με τους Τράγωνες. Η Ελευθερία παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Καλυθέα στο Μοσχάτο. Θα δούμε τώρα αν ποιος θα είναι καλύτερος, σε καλύτερη θέση ή όχι. Ποιος θα αποφύγει τα play-out. Βολές για την ελευθερία, 3 και 9 πριν το τέλος. Μέσα και δεύτερη. Έχουμε ήδη δύο, να δούμε. 64-59. Άσο εκεί. Η άλλη, τελευταία. Πέρασε ο Σατόπλος. Έλεξε ο χρόνος, νομίζω. Έλεξε το παιχνίδι. Που βρήκε 64-59 νικήτρια για την προηγούμενη ομάδα, τον Ίκαρο.
Μπάρτσα.